μονή. Πέρα από αυτό, ο Τσάβο Πασκουάλ κάθε φορά που ερχόταν εδώ στο γήπεδο ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, πάντα γνώριζε τις αποδοκιμασίες κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Κούσμιτς άνοιξε το σκορ. Σήμερα κόβεται Φελντέιν, σκαστή πάσα στον καλάθι. Ωραία, βρίσκει τον Νίκολς. Καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα που κλείστηκε και μαρκαρίστηκε από μπροστά. Φελντέιν, ωραία κίνηση, δίνει καπίνη στην μπάλα. Ταμπλό και μέσα, 5-2 για τον Παναθηναϊκό. Μίτροβιτς, 2-4, με κοντύτερο αντίπαλο, προστατεύει τον Κούσμιτς, που αποκτά καρφώσει. Ένας δεινόσαυρος. Μα σίγουρα το θυμάσαι. Το θυμάσαι ακριβώς. Λοιπόν, η μπάλα πολύ ωραία φτάνει στον Δημήτρης Νίκος. 9-4 για τον Παναθηναϊκό. Το Σίγκλετον. Ο Παναθηναϊκός εδώ με τον καλάθι, η ραχιαία τρίπλα και όμορφα το 11-4. Έλεγα. Θεωρείται πολύ ζεστός φέτος στα σουτ. Καλάθις για τρεις μέσα. Και ο κόσμος όλος σηκώνεται όρθιος. Θα δίνει σαν τρίποτα. Εδώ είναι ο θαυματουργός πιτσιρικάς, ο Κούντουρης, και από τη γωνία ο Γιώβιτς σουτάρει για να ευστοχίσει. Οι Σέρβοι ποτέ δεν έπαψαν να είναι καλοί σουτέρ. Σχέση με το περσινό, ναι, βέβαια, συμφωνώ. Έχει αλλάξει επίπεδο. Μίλκο Μπιέλιτσα. Γνωστή κίνηση του Μπιέλιτσα, φέρνει την μπάλα. Απλώς επί τους ξένους, σε όλους σχεδόν. Σε όλους, είναι σαν υπάρχει ένα θερμοκήπιο που βγάζουν παίχτες, δηλαδή μάλλον αυξάνουν την αξία των παίχτων. Είναι σημαντικό, δηλαδή σταμάτησε να κοιτάει μόνο τον τρίποδο. Ωραία η κίνηση από τον Σιμόνοβιτς. Παίρνει το rebound, δεύτερη προσπάθεια και φάουλ. Έχει πλέον τον Γιώβιτς, παραμένει ο Γιώβιτς, έχει τον Μπούτουριτς. Ο Λάζης που κυνηγάει ανεπιτυχώς τον Κέισι Ρίβερ. Ευχαριστούμε έξυπνα αυτά τα φάουλ. Πέρα από εκεί, προσοχή στα τρίποντα του Σιμόνοβιτς και στην επίθεση ζήτησε η μπάλα να περάσει τον Μπουρούση, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια αυτή τη στιγμή θα βάλει το καλάθι και θα γράψει 27-14. Καλό σχολείο του South Dakota University. Εδώ πολύ ωραίο καλάθι που είναι σε ίστρο, αγωνιστικό. Και θα πάμε σε time out. Ένα παίκτη ο οποίο με ξεγράμμα ήταν μαζί με τον Κόλλο, η κορυφαία παίκτη τη Ευρωλίγα πέρσι. Να μπορούσε. Καλό τρίποντο, φτάνει με 33%. Και εδώ αυξάνει το ποσοστό του. Ο Γιώβιτς, Σιμόνοβιτς ο αρχηγός από μακριά, αστοχή. Κούσμιτς εδώ κερδίζει κατά κράτος τη μάχη από τον Μπουρούση. 34-16, περισκόλυψε και του δημιούργησε προβλήματα με δύο νίκες στις δύο αναμετρήσεις. Φελντέιν, η πάσα στην αδυνατή πλευρά, Ρίπερ στο αριστερό, χειραστάρι μέσα, 37-16. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο τον Παναθηναϊκό σε πρώτο ημίχρονο. Μπορεί στην Euroliga, νομίζω ότι οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε σχήματα τα οποία του δώσαν αυτοπεποίθηση. Ειδικά του Τσεσεκά που ξεκίνησε. Ο Κούσμιτς είναι πεισματάρης και με τη δεύτερη προσπάθεια ευστοχή έναντι στον Γιώβιτς και Rivers. Να δούμε την μονομαχία Μπουρούση με τον Κούσμιτς. Με το ένα χέρι το χτύξατε από τα 2,5 μέτρα, ο Μπουρούσης 39-18. Όπως έτσι έγινε και το θαύμα της Σαϊτάμα. Rivers βρίσκει διάδρομο 41-18 και ο Παναθηναϊκός ώρες-ώρες, εκτός από το σόου, είναι σαν να έχει κυριαρχήσει απόλυτα και καταλητικά τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, 41-18. Ήταν ο Τσίρμπες πέρσι και είναι πλέον ο Κούσμιτς. Δηλαδή, του αρέσει αυτό το παιχνίδι. Το θέλει, είναι ένα αγωνιστικό του αποκούμπι στην επίθεση. Εδώ ο Κούσμιτς που φτάνει το 10 πόντους. Το μαρκάρισμα του Σίγκλετον, αλλά δεν τα καταφέρουν απέναντι στον Μίτροβιτς. Στην περιφέρεια, Φελντέιν. Η συνεργασία με τον Σίγκλετον. Νέα συνεργασία με τον Γκίστ, καρφώνει 43-25. Κάλεπτο που τον βοηθάει λίγο να αισθανθεί λίγο καλύτερα στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω είναι πολύ μακριά από το να απειλήσει τον Παναθηναϊκό. Η κίνηση του Γκίστ, καλάθι και φάουλ. Είναι απίστευτο, αλλά με αυτό το καλάθι του Γκίστ ο Παναθηναϊκός θα περάσει το 80% στα δίποντα. Και η μπάλα φτάνει στον Γκίστ. Αποτύχει, γιατί νομίζω ότι ο καλάθις κράτησε παραπάνω την μπάλα από όσο θα έπρεπε. Δεν είναι γρήγορα πόδια, γρήγορα αντιδράσει. Στη γωνία το σουτ είναι εύστοχος ο Μίτροβιτς. Καλάθις για τρεις. Και αυτό μέσα. Είναι να αφήσουν περισσότερο για να προστατεύσουν τη ρακέτα. Εξαιρετική συνεργασία Φελντέιν καλάθι που δίθηκε ψηλός. Από τον καλάθι. Ενδεχομένως βήματα γιατί σύρθηκε ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Τελειώνει ο χρόνος, Παναγία μου. Τι είδαμε να μπαίνει. 54-34. Τώρα με δύο Αμερικανούς πεντάδα η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Κρατιέται στον αέρα ο Τζένκινς. Και έτσι έγινε και το μεγάλο trade από να έρθει στον Παναθηναϊκό, που μέτρησε κυρίως την αθλητικότητά του. Απίστευτο χούξα του Μπουρούση. Όχι αν δεν γίνουν απίστευτα πράγματα στο τέταρτο δεκάλεπτο, θα την κατακτήσει. Walters, εξαιρετική προσπάθεια. Παίρνει σωστά τα βήματα. Ο
Τσαβπασκουάλ με τον καλάθι να κόψει και ο Φώτσης να είναι έτοιμος για κάποιο ελεύθερο σου τριών πόντων σε περίπτωση που δεν μπορούσε ο Γιάννης Μπουρούς να βγάλει την πάσα. Από το South Dakota και την Μπεσίκτας πέρσι. Μπεσίκτας όπως το προφέρουν οι Τούρκοι. Μπιέλιτσα μέσα. Ναι, 61-50. Να ο Έρθρος Αστέρας. Να κάνει δύο αλλαγές ο Πασκουάλ. Ενώ ο Καλάθης διορθώνει τα πράγματα με αυτό το κάτι σαν σουτ. Κόρνας γραμματείας. Μπιέλιτσα δεν διστάζει για δεύτερο στεγόμενο τρίποντο και ευστοχήπαμε. Εδώ και πολλά χρόνια βγάζει το ψωμί του και το βγάζει και καλά. Σαν σου του Καλάθη. Φελντέιν, ναι, απέναντι σε όλους. Καλάθη και φάουλ. Ο Φελντέιν λύνει αυτό το μικρό, περίπου εξάλεπτο γόρδιο δεσμό. Καλάθης, Ρίβες βγαίνει από τα σκρίνη σου. Τάρι ψωχή, 70-55. Έχει κράτηση πολύ χαμηλά τον Ερθρό Αστέρα σήμερα ο Παναθηναϊκός. Γιώβιτς. Όχι, δεν τον έκοψε ο Φελντέιν. Παρότι το πίστεψε και το προσπάθησε. Γιώβιτς, σουτάρι, αστοχή, τέλος, 11 πόντους διαφοράς. Καλή διαφορά για τον Παναθηναϊκό που μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο. Και ένα παιχνίδι που δίνει τη νίκη την τρίτη στις τέσσερις αγώνες της Ευρωλίγκας στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.